Φίλοι και φίλες, καλό βράδυ. Η εβδομάδα τρέχει, οι μέρες περνούν και σιγά σιγά ροκανίζουμε το χρόνο για να φτάσουμε στην κορυφαία στιγμή από πλευράς πολιτικού ενδιαφέροντος της εβδομάδας αυτής, όπου θα διεξαχθεί στη Βουλή, στην ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία θα ολοκληρωθεί με την υπερψήφιση ή καταψήφιση. Όλα δείχνουν ότι η επικύρωση θα πάρει μία ή δύο κοινοβουλευτικές ψήφους πάνω από τα 150. Υπάρχουν όμως και πλέον αισιόδοξοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μιλούν για μία υπερψήφιση η οποία θα φτάνει τις 153 κοινοβουλευτικές ψήφους. Ενώ λοιπόν η κοινοβουλευτική αριθμητική δίνει και παίρνει, εξακολουθεί να αναπτύσσεται μία δυναμική διεμβολισμού πολλών κομμάτων, εν προκειμένου τεσσάρων, την οποία ανέπτυξε και δρομολόγησε η ίδια η κυβέρνηση για να δημιουργήσει ευρεία ανακατάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ότι οι κραδασμοί, όπως έλεγα και πριν, εξακολουθούν να υφίστανται σε 4 κόμματα από τα λεγόμενα μικρότερα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων. Το πρώτο κόμμα είναι η ΑΝΕΛ. Ήταν εταίρος μέχρι πρότινος, τώρα ο Πάνος Καμένος αρχίζει και αρθρώνει έναν λόγο που σε αρκετές περιπτώσεις είναι σφοδρότατα αντιπολιτευτικός. Το δεύτερο κόμμα είναι η Ένωση Κεντρών, της οποίας ο βασικός κορμός παραμένει, αλλά έχει οδηγηθεί σε μια αιμορραγία κοινοβουλευτικών στελεχών. Η πιο τελευταία μετακίνηση ήταν του Αριστίδη Φωκά, ο οποίος προσχώρησε στους ανεξάρτητους Έλληνες. Το επόμενο πρόβλημα, το επόμενο κόμμα το οποίο έχει το μεγάλο πρόβλημα, είναι το ποτάμι. Το ποτάμι το οποίο ξεκίνησε με πολύ καλά νούμερα στις δημοσκοπήσεις και με μια δυναμική να αναπτύσσεται από το Σταύρο Θεοδωράκη και από τα πολλά και άξια στελέχη του, οφείλουμε να το πούμε, να αναπτύσσεται μια δυναμική που θα έλεγα σε αρκετές περιπτώσεις ήταν αντιστρόφως ανάλογη και της κοινοβουλευτικής του δύναμης, δηλαδή πολύ μεγαλύτερη από την κοινοβουλευτική του δύναμη, αρχίσει πολιτικά και κοινοβουλευτικά να ψυχοραγεί. Είναι από τα θέματα τα οποία θα διερευνήσουμε και στη συγκεκριμένη εκπομπή, γιατί είτε συμπαθούν κάποιοι το ποτάμι είτε όχι, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι στην πορεία του ήταν καταλήτης εξελίξεων. Κάποιοι τις διαβάζουν με αρνητικό πρόσημο, κάποιοι με θετικό. Και βεβαίως φαίνεται ότι το μεγάλο πρόβλημα το έχει το κίνημα αλλαγής. Το κίνημα αλλαγής, το οποίο οδηγείται στο να γυρίσει σελίδα όχι προς τα μπρος, κάποιοι λένε προς τα πίσω, και να ξαναβρει τον παλιό ιστορικό εαυτό του Πασόκ και μέσα από αυτό τον εαυτό να επιχειρήσει να κάνει, η έκφραση είναι πλέον καθιερωμένη στην ελληνική πολιτική ζωή, comeback, να γυρίσει δηλαδή πάλι στα πολιτικά δρόμενα. Λοιπόν, τα γεγονότα είναι πυκνά και πολλά. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι διανύουμε μια ιστορική εβδομάδα για τα ελληνικά μεταπολιτευτικά χρονικά, μια εβδομάδα στην οποία ο ιστορικός του μέλλοντος θα καθίσει, θα σκύψει επάνω για να καταγράψει το ρόλο των πολιτικών φορέων, αλλά και κυρίως το ρόλο των προσώπων. Στη Βουλή των Ελλήνων επικρατεί μια ρευστότητα από κόμμα σε κόμμα, και για να μην είμαστε αυστηροί μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η ρευστότητα τους αγγίζει όλους. Κόσμος πάει και έρχεται. Αν αυτή η εικόνα δεν είχε συνδυαστεί, αυτή η ρευστότητα δηλαδή, η κοινοβουλευτική, δεν είχε συνδυαστεί με τη Συμφωνία των Πρεσπών, τότε μπορεί να μοίραζε και χαμόγελα. Από τη στιγμή όμως που συνδυάζεται με ένα τόσο κρίσιμο εθνικό θέμα, αντιλαμβάνεστε ότι θαμπώνει την εικόνα της Βουλής και του πολιτικού κόσμου στα μάτια του μέσου Έλληνα και της μέσης Ελληνίδας. Είναι κάτι το οποίο και αυτό θα το συζητήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στην απόψινή εκπομπή. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πριν σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς κυρίους και κυρίες που μας τιμούν απόψε με την παρουσία τους, να δούμε την επικαιρότητα με τη βοήθεια των καρτών της θεματολογίας από το europos.gr. Πάμε λοιπόν, europos.gr, κύριε Καλοκαιρινέ. Πρώτη κάρτα. Αυτό είναι το πλήρες κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αύριο στην Ολομέλεια ξεκινάει η συζήτηση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη τα μεσάνυχτα, οπότε θα διεξαχθεί και η κρίσιμη ονομαστική ψηφοφορία. Τις τελευταίες αυτές ώρες πυκνώνουν τα σενάρια
ότι η Νέα Δημοκρατία μελετάει την κατάθεση προτάσεως μορφής. Αυτό που ονομάζεται στο νέο κανονισμό της Βουλής προτάσεως δυσπιστίας. Θα γίνει, θα το δούμε. Αμήν και πότε. Αμήν και πότε, είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σιμορέλης. Το καλύτερο δώρο θα μας κάνει. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Πάμε στη δεύτερη κάρτα. Νέο χτύπημα από τον Νίκο Φίλη. Ο κύριος Φίλης ανέβηκε στο βήμα, γιατί όπως είπαμε ολοκληρώθηκε η συζήτηση της Συμφωνίας των Πρεσπών στην Αρμόδια Επιτροπή, όπου πήρε και μια ελαφρά ισχνή πλειοψηφία. Ωστόσο δεν ψηφίζει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ψηφίζει ολομέλεια και αυτή αποφασίζει. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό. Νέο χτύπημα, φίλοι, λοιπόν. Η Μακεδονία, είπε ο κύριος Φίλης όταν ανέβηκε στο βήμα, δεν είναι μία και ελληνική. Θα εξηγήσουμε πώς το είπε και τι εννοούσε. Η ελληνική πάντως, Μακεδονία είναι ελληνική. Μη σχολιάζετε, αγαπητέ φίλε. Θα τα πείτε όλα σε λίγο. Για να μην ακούγεται μια φωνή από το υπερπέραν. Επειδή είστε ορθολογιστής, μη δώσουμε εντυπώσεις μεταφυσικής στην εκπομπή. Όχι, λοιπόν, βέβαια. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Είναι προβοκάτορες. Κουκλοφόροι βγαίνουν από τη Βουλή κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου. Μπορούμε να δούμε τις φωτογραφίες που έχει το ρεπορτάζ, κύριε Καλοκαιρινέ. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Είναι άνθρωποι με κουκούλες, οι οποίοι κυκλοφορούν στο προάβλιο της Βουλής κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου και μετά βγήκαν μπροστά. Κοιτάξτε εδώ πάλι, κοιτάξτε εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά, αν μπορέσουμε στην ευθεία να το δείξουμε ακόμη καλύτερα. Κοιτάξτε, έχουν πέσει τα πρώτα χημικά και κυκλοφορούν κουκουλοφόροι μέσα στο διάδρομο της Βουλής, οι οποίοι στη συνέχεια βγαίνουν έξω και ορισμένοι από αυτούς επιδίδονται στα γνωστά κατορθώματα εντός εισαγωγικών. Το λέω γιατί αυτές οι φωτογραφίες ενισχύουν τις απόψεις που έχει η αντιπολίτευση και την αξιολόγηση που κάνει ότι υπήρξαν προβοκάτορες που στο όνομα δήθεν της σύγκρουσης με τις αστυνομικές αρχές ουσιαστικά δημιούργησαν ένα ασφικτικό κλίμα στο συλλαλητήριο για να το διαλύσουν. Και τις ευθύνες η αντιπολίτευση τις ρίχνει στην κυβέρνηση. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Να μείνουμε στα γεγονότα της Κυριακής, τα οποία τροφοδοτούν άλλωστε την επικαιρότητα όλες αυτές τις μέρες, και να πάμε σε μια χαρακτηριστική φιγούρα, στον Αφρικανό σε εισαγωγικά, που τελικά ήταν Έλληνας και λέγεται Δημήτρης Ανθρακέας και είναι από την Άουσα. Λοιπόν, είναι εκείνος ο πολίτης ο οποίος είχε βάλει στους ώμους του την ελληνική σημαία, είχε φορέσει μια αντιασφυξιογόνο μάσκα και με ένα ξύλο είχε αρχίσει μάχη με τις ασπίδες των δυνάμεων της τάξης. Νάτος, αυτός είναι. Λοιπόν, η πρώτη επαφή με τη φωτογραφία και με τα χαρακτηριστικά του δημιούργησε την εντύπωση ότι πρόκειται για έναν πολίτη ο οποίος προέρχεται από ένα αφρικανικό κράτος. Τελικά βγήκε ο ίδιος και δήλωσε, με ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο λογαριασμό του, ότι δεν είναι, όπως έγραψε, ούτε Αφρικανός ούτε Μπαγκλαντεσιανός, ότι είναι Έλληνας από την Άουσα και ότι είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ότι πήγε να διεκδικήσει τα δίκαια της Μακεδονίας. Βεβαίως, εμείς ίσα-ίσα θα του λέγαμε μπράβο για τη συμμετοχή του στο συλλαλητήριο, αλλά θα του πούμε ότι δεν είχε κανένα λόγο να πάρει το ξύλο, να βάλει την αντιασφυξιογόνο μάσκα και να αρχίσει να δέρνεται με τα όργανα της τάξης, διότι έτσι έκανε ζημιά στο συλλαλητήριο και έκανε ζημιά στους ιερούς σκοπούς που το συλλαλητήριο αυτό ετάχθη για να προβάλλει και να ικανοποιήσει. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε μια άλλη κάρτα. Όχι, στον κύριο Γιώργο Λιάνη θα πάμε, αυτή είναι η προηγούμενη. Να πάμε στην επόμενη κάρτα, που έχει τη φωτογραφία του πρώην υφυπουργού των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και στενού συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου, του κυρίου Γιώργου Λιάνη. Ντροπή, ο Γιώργος Λιάνης, στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών, εθνοκάθαρση έκανε η Ελλάδα στις Πρέσπες, υποστήριξε ο ίδιος. Πρόκειται για αποσπάσματα μιας συνέντευξης του Γιώργου Λιάνη στην κρατική τηλεόραση, στην οποία ο Γιώργος Λιάνης διατυπώνει απόψεις οι οποίες είναι βέβαιον ότι θα γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις ηγεσίες στα γειτονικά μας Σκόπια. Λέει ούτε λίγο ούτε πολύ
ότι υπήρχαν στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και Δύτης Φλόρινας, την οποία εκπροσώπησε για πολλά χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Γιώργος Λιάνης, εκλεγμένος, υπήρχαν πολίτες οι οποίοι μιλούσαν την τοπική διάλεκτο και οι οποίοι υπέστησαν πάρα πολλά. Τους μάζεμαν, λέει, στο χωριό, τους έδερναν, τους ανάγκασαν να εκπατριστούν, δεν τους επιτρέπουν να γυρίσουν πίσω και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα γίνουν αντικείμενο μιας στιγνής εκμετάλλευσης πολιτικής από την ηγεσία του γειτονικού μας κράτους και όχι μόνο. Και θέλω να σχολιαστούν από την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής που είναι στην εκπομπή μας απόψε. Λοιπόν, να πάμε σε ένα ακόμη θέμα. Προέρχεται από τα επεισόδια τα προχθεσινά. Αυτός είναι ο Λιράρης Γοντικάκης. Και στην πορεία της εκπομπής θα δούμε ένα βίντεο το οποίο έχει αναρτηθεί στο europos.gr που δείχνει πώς και γιατί συνελήφθη, όχι στο χώρο των επεισοδίων, συνελήφθη στον πεζόδρομο της Ερμού και παραπέμπεται με κακουργηματικές κατηγορίες. Λοιπόν, για να δούμε όλα τα παρεπόμενα και όλες τις εσώτερες πτυχές των όσων έγιναν την Κυριακή, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως να αξιολογούμε το υλικό, το οποίο δύσκολα κανείς μπορεί να αμφισβητήσει. Λοιπόν, με τι κατηγορίες? Με κακουργηματικές κατηγορίες πάνε οι περισσότεροι. Το θέμα του... Θα τα δούμε τώρα όλα. Με κακουργηματικές κατηγορίες πάνε οι περισσότεροι και θα πρέπει να παρουσιαστούν την Πέμπτη, αυτή τη στιγμή κρατούνται, και θα προσαχθούν την Πέμπτη στην ανακρίτρια την κυρία Πολυδόρου, από ό,τι μαθαίνω, ακριβώς για να ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπει ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Λοιπόν, άρα κρατήστε, κύριε Καλογιαρίνε, το βίντεο με τη σύλληψη του Λιράρη του Γοντικάκη για να το παίξουμε στη συνέχεια, αφού σας παρουσιάσω τον κύριο Χρήστο Σιμορέλη, βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό βράδυ. Καλησπέρα. Τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ορίσατε. Την κυρία Ζέφη Δημαδάμα, στην οποία θα πέσει πολύ βάρος απόψε και έχει αποδείξει ότι είναι άξια να το σηκώνει. Με μεγάλη χαρά. Αναπληρώτρια γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα. Τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα, εκπρόσωπο τύπου από το ποτάμι και διακεκριμένο συνάδελφο δημοσιογράφου. Και τον κύριο Μιχάλη Πατσίκα, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Τσιόδρα, και εσάς, κύριε Πατσίκα, για την παρουσία σας στην εκπομπή. Λοιπόν, χωρίς άλλα προλεγόμενα, εγώ θέλω να πάω στον κύριο Πατσίκα καταρχήν και να τον ρωτήσω τελικά τι έγινε την Κυριακή. Αυτοί ήταν προβοκάτορες. Αποτυπώνουν την πραγματικότητα οι φωτογραφίες που τους δείχνουν να κυκλοφορούν στο προάβλιο της Βουλής, κάποιοι από αυτούς, για να εξηγούμεθα, και μετά να βγαίνουν και να διαπράττουν αυτά τα απέσια που διέπραξαν, διασπώντας ουσιαστικά το συλλαλητήριο, δημιουργώντας την αιτία για να πέσουν τόσα πολλά χημικά σε βάρος παιδιών, σε βάρος γερόντων, σε βάρος οικογενειών που τους υποχρέωσαν άρον-άρον να φύγουν. Τι εικόνα έχετε εσείς? Πριν απαντήσω όμως, στεναχωριέμαι πραγματικά που τώρα δύο μέρες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με τις προβοκάτσιες. Καλά κάνουν. Okay, να δείξουμε όμως. Αν και είναι προβοκάτσιες, μέγεθος... πρέπει να βγουν στον αέρα. Αν είναι προβοκάτσιες. Θα σας πω λοιπόν τι πιστεύουμε εμείς ότι είναι, αλλά πρέπει να λέμε καταρχήν ένα μπράβο σε αυτόν τον λαό, σε αυτό το λαό που μυρίζει η Ελλάδα. Δεν μας παρακολουθείτε, φαίνεται, κύριε Πατσίκα. Δεν μιλάω μόνο για τα μέσα. Δεν προλαβαίνω να δω τηλεόραση. Όχι, εγώ δεν εκπροσωπώ τα μέσα. Εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου και την εκπομπή μου. Να το πούμε λοιπόν. Αν λοιπόν είσαστε εδώ, είχαμε την κυρία Μπιτάκου χθες. Αν είσαστε εδώ και αν παρακολουθούσατε εδώ τι λέμε, δεν θα μας διορθώνατε, θα διορθώνατε άλλα πράγματα που πρέπει να διορθώσετε. Είπα για όλα τα μέσα ενημέρωσης. Όχι, δεν εκπροσωπώ τα μέσα εγώ. Ωραία, να απαντήσω. Θα απαντάτε σε μένα, παρακαλώ. Ωραία, εδώ λοιπόν, όχι μόνο καλέσαμε τον κόσμο να πάει στο συλλαλητήριο, αλλά τονίσαμε ότι όλα τα συλλαλητήρια που έχουν γίνει τα συναπαρτίζουν καλοί και εκλεκτοί Έλληνες, οι οποίοι κατέβηκαν κάτω με τις οικογένειές τους, οι οποίοι έχουν στο παρελθόν ψηφίσει όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής και άλλα που είναι εκτός. Γιατί ενωμένοι ήθελαν με την ελληνική σημαία στο χέρι να στείλουν ένα μήνυμα υπεράσπισης της Μακεδονίας. Τελεία. Καταρχήν λοιπόν ένα μπράβο σε αυτό το λαό που παρά τα 8-9 χρόνια δύσκολα μνημονιακά, ένα χρόνο τώρα, 365 και μία ημέρες, σαν εχθές 21 Γενάρη ξεκίνησε το πρώτο συλλαλητήριο, συνεχίζει και αντιστέκεται και ενώθηκε μέσα από τα συλλαλητήρια, όπως είπατε, από όλα τα χρώματα, τα πολιτικά, δεν είναι μόνο αυτοί που είναι σε ένα κόμμα ή σε άλλο, είναι από παντού. Και ξαναήρθε πάλι στην Αθήνα και κατέβηκαν και οι Αθηναίοι και όλοι μαζί κάνουν αυτό το μεγαλειώδες συλλαλητήριο που κατά το Reuters είναι από τα μεγαλύτερα των τελευταίων δεκαετιών. Πόσο υπολογίζετε τον όγκο του?
είναι μεγαλύτερο από τις 4 Φλεβάρι. Εμείς 4 Φλεβάρι υπολογίζαμε ότι είναι στο 1,5 εκατομμύριο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ήρθε στο συλλαλητήριο που πήγε στο ίδιο σημείο Βουκουρεστίου, Φιλελλήνων, που δεν είδε περισσότερο όγκο. Mm. Το δείχνουν και οι αεροφωτογραφίες. Σίγουρα όχι 60.000 που αναφέρει η ελληνική αστυνομία που εκτίθεται για άλλη μια φορά. Ούτε 100.000 που ανέφεραν κάποια. Είναι εκατομμύρια. Πολύ μεγαλύτερο. Πάρα πολύ μεγαλύτερο. Τώρα. Κοσμοθάλασσα, όντως. Τώρα, πώς γίνεται η εφημερίδα Κόντρα και η Αμερικάνικη Πρεσβεία να γνωρίζουν από πριν αυτό που ακριβώς έγινε. Τι έγινε λοιπόν. Προβοκάτορες βεβαίως μπήκανε μέσα μαζί με έναν εγκέφαλος. Ο άνθρωπος αυτός, αγανακτισμένος μεν από την Άουσα, σίγουρα δεν έκανε καλό στην πατρίδα του, τη Μακεδονία και στο συλλαλητήριο. Δεν θα έπρεπε να έχει. Δεν έκανε καλό. Βεβαίως δεν έκανε καλό. Ήταν η αφορμή. Όμως αν ήταν ο ένας, σίγουρα θα μπορούσε η ελληνική αστυνομία να τον συλλάβει και να μην τον αφήνει να κάνει αυτά που κάνει. Όμως έχουμε μαρτυρίες 30 παιδιών να περνάνε την οδό Γεωργίου Μεσταδίου με πέτρες. Γύρω στις 3,5 ώρα. Βέβαια τα προβλήματα ξεκίνησαν πολύ πιο νωρίς. Και στην Πανεπιστημίου. Έτσι. Τα προβλήματα ξεκίνησαν στις 2 παρατέταρτο. Με κάτι καδρόνια και με κουκούλες. Αυτούς και έχοντας την ελληνική λοιπόν, σημαία για άλοθη προφανώς. Αυτούς με τις κουκούλες, η ασφάλεια που ήταν εντός των πολιτών. Το ξέρω γιατί πολύ λέτε, καλά. Δεν τους συνέλαβε. Γιατί ακριβώς δεν τους συνέλαβε. Να ρωτήσω κάτι. Όχι η καταστολή. Έχετε εικόνα. Ο κύριος Λαγός, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, τι ήθελε εκεί στην περιοχή του Συντάγματος. Δεν θέλουμε καμία σχέση να έχουμε με τον κύριο Λαγό και τους ομοίους του. Και πραγματικά όταν τον είδαμε να περιφέρεται είναι για να αμαυρώσει το συλλαλητήριο. Πραγματικά δεν έχει καμία δουλειά να είναι εκεί. Πρέπει να πάρει τους δικούς του. Έχει δικαίωμα να είναι στο συλλαλητήριο. Εμείς δεν θα πούμε δεν θα κατέβει στο συλλαλητήριο η Χρυσή Αυγή. Να είναι διακριτικά και να το προστατεύσει, μη δίνοντας την παρουσία της. Αλλά να είναι μέσα στα επεισόδια, δίνει ακριβώς το αίρεσμα στην κυβέρνηση να χρησιμοποιεί ότι ορίστε είναι χρυσαυγήτικο το συλλαλητήριο. Δεν έχει άρα καμία σχέση με το συλλαλητήριο. Άρα υπήρξαν προβοκάτορες, κύριε Πατσίκα. Οι πράξεις αποδεικνύουν ότι οι προβοκάτορες είναι ουσιαστικά οι παρακρατικοί που χρησιμοποιούνται και από αυτή την κυβέρνηση για να διαλύουν τις μαζόξεις τις ειρηνικές. Το έχουμε αποδείξει ότι οι δύο τεράστιες συγκεντρώσεις δεν άνοιξε ρουθούνι. Επειδή δεν υπήρχε τρόπος λοιπόν να μας διαλύσουν, έπρεπε να βάλουν τους προβοκάτορες. Είτε με κουκούλες, είτε με πέτρες. Αυτό εμείς μπορούμε να δηλώσουμε. Έχουμε βγάλει και ανάλογο δελτίο τύπου που χρεώνουμε και στην άκρα δεξιά και στην άκρα αριστερά την ίδια ευθύνη. Κύριε Σιμορέλη, θέλω μία καταρχήν απάντηση. Διότι λέει ναι, υπήρξαν προβοκάτορες, έπρεπε να τους είχε μαντρώσει η αστυνομία κατ' εντολή της κυβέρνησης και να προστατεύσει και τους Έλληνες πολίτες και τις Ελληνίδες που έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Και ήταν πάρα πολλοί κόσμος, λαοθάλασσα κατά κυριολεξία. Δεν το έκαναν τα όργανα της τάξης, διότι προφανώς δεν είχαν τις σχετικές πολιτικές εντολές. Και εκ των πραγμάτων, λέει ο κ. Πατσίκας, λειτουργήσαν προβοκατόρικα για να διασπάσουν και να οδηγήσουν στη διάλυση αυτή τη μεγάλη εκδήλωση και βεβαίως να προκαλέσουν τη ρήψη χημικών σε βάρος παιδιών, γερόντων, μεσηλίκων και ούτω καθεξής. Τι απαντάτε? Κύριε Παρακετόπουλε, νομίζω ότι εσείς διευθύνετε τη συζήτηση και όχι κανείς άλλος εδώ μέσα. Φαλώς. Εγώ θέλω να πω το εξής και να κάνω ένα σχόλιο. Για αυτήν τη δημοκρατία ματώσαν πάρα πολύ. Εσείς, εμείς, όλοι αυτοί εδώ πέρα που βρισκόμαστε εδώ πέρα, κάποιοι περάσαν χρόνια αναγκαστικές διακοπές στα ξερονήσια, κάποιοι δώσαν και το αίμα. Για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, να διαδηλώνουμε, να συμμετέχουμε, να πάμε στις διαδηλώσεις. Γι' αυτό πρέπει να περιφρονούμε τις διαδηλώσεις. Όπως έγινε προχθές. Η αστυνομία. Εγώ δεν θα σταθώ στα νούμερα. Θεωρώ ότι ήταν ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Πολλοί κόσμος κατέβηκε. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Πατσίκας, τόσες μέρες δεν συζητάμε το τι ακριβώς θέλαν οι άνθρωποι αυτοί που μαζευτήκαν εκεί πέρα, τι διαδηλώναν. Δημοψήφισμα. Αφήστε με λίγο, έτσι, εγώ δεν σας διέκοψα. Ναι, όλος αυτός ο κόσμος που πήγε να διαδηλώσει τις ευαισθησίες του, τις σέβομαι απόλυτα, αποδείχθηκε στην πράξη όμως, ξανά για μια ακόμη φορά, τον τόνο τον έδωσαν ακροδεξιά στοιχεία, εθνικιστικά στοιχεία, και εγώ θα πω το εξής. Τον αμαύρωσαν, κύριε Όταν Σαρή. Μιλάνε... Τον αμαύρωσαν, έχει δίκιο. Αυτό λέω, τον έδωσαν αυτό. Και πέρα από εκεί λέω, και ο κύριος Πατσίκας το λέει αυτό, και ο κύριος Γεωργιάδης από τη Νέα Δημοκρατία, μίλησε για προβοκάτορες. Εγώ λέω το εξής. Η εικόνα είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, και τι λέει, δεν είδαν τις εικόνες. Δεν ακούσαν τις εικόνες. Και εγώ ρωτάω, τη Νέα Δημοκρατία, όλες αυτές τις ημέρες, δεν βρήκε ούτε μια λέξη να καταδικάσει όλους αυτούς τους τύπους που πήγαν σχεδιασμένα, κύριε Παναγιωτόπουλε, από 5 πλευρές στη Βουλή να καταλύσουν το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία. Καταλύσουν τη Δημοκρατία τώρα. Βεβαίως. Βεβαίως. 10 προβοκάτορες. Κύριε. Έπρεπε να τους βάλετε χειροπέδες και να τους πάτε όλους μέσα. Αφήστε
Έτσι, και εμείς έχουμε άποψη, και εμείς έχουμε γνώμη, και εμείς είδαμε τα μέσα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πέρυσι κάναν την πρόβα. Τους βάλατε μέσα στη Βουλή τους Ρουβίκονες, κύριε Σιμορέλη μου, και τους βάλκαν να βγουν και να ξυλώσουν τη δημοκρατία. Κύριε Κονόμου. Τους άνθρωποι με δημοκρατία των Ρουβίκονα. Επιτρέψτε μου λίγο έτσι. Και τους στείλατε εγώ και την ακροδεξιά μιλάω και δεν μιλάω για εσάς. Και τους στείλατε στο ταξίδι στο σπίτι. Κύριε Κονόμου, για την ακροδεξιά μιλάω και όχι για εσάς. Ληστή Βουλή. Λέω το εξής. Ότι πέρυσι κάναν την πρόβα, φέτος ήθελαν να το υλοποιήσουν. Από πέντε πλευρές προσπαθήσαν να μπουν μέσα. Και θα είδατε και την αγριότητα όταν πάνω από 25 αστυνομικοί με σπασμένα χέρια και με σπασμένα πόδια πήγαν στα νοσοκομεία. Αλλά... Για αυτά. Γιατί δεν τους μαζέψατε όλους. Κοιτάξτε, όλους να, δείτε, να πάνε στα κάγκελα. Κύριε Παναγιώτοπουλο, εγώ δεν είμαι αστυνομία. Εγώ γιατί λέω, λέω το εξής. Ότι αυτό λέει βόλεψε την κυβέρνηση. Λέω δεν το εξής. Λέω το εξής. Ότι βόλευε την κυβέρνηση. Χρησιμοποιεί το λέω. Κύριε Πατσίκα, το χρησιμοποιείτε. Δεν σας διακόψα. Κύριε Πατσίκα, δεν σας διακόψα. Κουβέντα κάνουμε. Χρησιμοποιείτε. Εγώ μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία και δεν μιλάω για εσάς. Ότι τους χρησιμοποιήσατε αυτούς. Ότι η Νέα Δημοκρατία τόσες μέρες δεν είδε, δεν άκουσε, δεν καταδίκασε. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Απάντηση από αυτού. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέση με όλα αυτά τα έκτροπα και με αυτούς τους τύπους. Δεν είπαμε αυτό. Όλοι αυτοί. Να καταδικάσετε όλα αυτά. Αυτοί, δεν είδατε εικόνες. Αφήστε κύριε τώρα. Κύριε Πατσίκα, δεν είδατε εικόνες. Δεν είδατε άτομα εκεί πέρα. Σιμορέλη. Ξέρετε ότι συνελήφθηκαν άτομα. Ο ελληνικός λαός δεν ήταν ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε Χρυσή Αυγή. Εδώ μιλάμε. Όχι, είναι... άλλο σα λέω, κύριε Πατσίκα. Το λέγαμε από τα μικρόφωνα. Καταδικάστε αυτού που πήγαν να εισβάλλουν. Το κάναμε. Που αμαυρώσαν, όπω είπατε εσεί. Εμεί το κάναμε ω οργανωτικό. Κύριε Πατσίκα, όλου αμαυρώσαν το συλλαλητήριο. Εσείς δεν έχετε καταδικάσει ποτέ τον Ρουβίκονα. Δεν έχετε καταδικάσει ποτέ τους ακροαριστερούς και τους αναρχικούς. Ποτέ δεν έχετε καταδικάσει. Από όπου και να προέρχεται. Λοιπόν, αλλά όταν προέρχεται από ακροδεξιά. Ένα λεπτό τώρα. Δεν την καταδικάζετε. Σταρεύεται στα δολά νερά. Δεν καταλαβαίνω. Κοιτάξτε το πα. Τρέφεται. Δεν σήμανε τον Ρουβίκονα μέσα στη Βουλή τώρα και μιλάει. Τρέφεται στο θηρίο. Μιλά τώρα και θα έρθει η ώρα με τον Ρουβίκονα. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Σε ενόχλησαν πέντε γραφικοί. Όταν χτυπηθήκαν οι σημαίε του Ρουβίκονα. Σήμανε τον Ρουβίκονα μέσα στη Βουλή. Μα πάσα τα κάγκρα τη Βουλή και μέσα. Μυρίες ΜΑΤ που ήταν δηλαδή, εκεί 25, και 15 άτομα μπορούσαν να πούνε μέσα να καταλύσουν τη δημοκρατία. Αυτό τη θεσμική οργάνωση έχετε στο νοσοκομείο. Αμπαυρώσαν το συλλαλητήριο το ειρηνικό. Λοιπόν, και πήγαν να καταλύσουν τη δημοκρατία του κοινοβούλου. 15 άτομα πήγαν να καταλύσουν τη δημοκρατία. Καταδικάστε λοιπόν. Καταδικάστε λοιπόν. Δεν το καταδικάζουμε. Εμείς από την πρώτη στιγμή και μιλάτε εσείς έτσι. Κύριε Κινηματάκη, ούτε ο κ. Μητσοτάκη. Καταδικάσαμε όλα εσείς ήσασταν στις πλατείες με τη Χρυσή Αυγή και με τις κρεμάλες και μια ζωή ήσασταν αυτοί που υποδαβλήσατε όλη αυτή την κατάσταση. Κύριε Παναγιωτόπουλο, με τις πλατείες με τη Χρυσή Αυγή και με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να ακούγεσαι όλοι. Να λέμε την αλήθεια. Όλοι να ακούγεσαι την αλήθεια. Να πάσω το λόγο. Αμέσως, αμέσως. Εμείς πάντα την καταδικάσαμε τη βία. Κύριε Πατσίκα, μία φράση. Παρακαλώ. Η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Okay. Κυρία Δημαδάμα, είστε εξαιρετικά αλλαγής. Δυναμική. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα αν δεν με αφήσετε να συντονίσω για να μην πέφτει μία φωνή πάνω στην άλλη. Λοιπόν, κύριε Πατσίκα. Κύριε Παγιωτόπουλο, δεν θέλω να φωνάσω. Μία φράση αλλά μόνο. Πραγματικά είμαστε κουρασμένοι και στεναχωρημένοι και αγανακτισμένοι. Η κυρία Γεροβασίλη, προχθές που ήταν εκπαιδευτική στο δρόμο, προκάλεσε ΕΔΕ γιατί έριξαν χημικά. Τώρα που ήταν εκατομμύρια ελληνικού λαού και δεν προστάτευσε η ελληνική αστυνομία τους πολίτες. Θα κάνει ΕΔΕ γιατί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αυτά οι δυνάμεις καταστολής ρίξαν χημικά. Τέτοιου μεγέθους και λιγμένα στους πολίτες. Κύριε Παπαδάκη, ποια χημικά, τα χημικά που θα καταργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση, που θα έφερνε νόμο, που θα καταργούσε τα ΜΑΤ, τα χημικά, την αστυνομία και θα άφηνε τον κόσμο να είναι ελεύθερος να έχει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τι λέμε τώρα. Να σας πω για μια ακόμη φορά. Δημήτρη Φιόδρα, κύριε Σιμορέλη. Δεν έχει μιλήσει ο άνθρωπο. Επειδή είναι ευπρεπή, θα τον αφήσουμε. Κύριε Παναγιώτοπουλε, μία κουβέντα. Παρακαλώ. Εγώ είμαι πάντα και θα είμαι πάντα ενάντια στα χημικά.
θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα. Καταργήστε. Αλλά πέρα πείτε από εκεί. Πείτε το. Εσεί κάτι ξέρετε από αυτά. Πείτε το. Λοιπόν, όχι, μάθατε λέω το εξή. Πάρα πολύ καλά. Οι κολοτούμπε σε όλα. Βρήκατε μια κουβέντα να καταδικάζετε όλου αυτού του ακροδεξιού. Που δώσαν του τόνου. Μην ψαρεύετε τα ακροδεξιά στη βία. Αφήστε την καραμέλα αυτή και δείτε τι έχετε να αντιμετωπίσετε. Και πουλάτε τη χώρα. Κάνετε την ουσία και ψαρεύετε την ακροδεξιά. Αφήστε τα καλάμια. Γιατί θα σα αγκώνε να ψαρεύετε στην ακροδεξιά. Σε ποια νερά, Δημήτρης Πιόδρας. Δημήτρης Πιόδρας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τα εξάρχεια στο Πολυτεχνείο και έχονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί? Πού είστε, κύριε Δημήτρη? Πού είναι? Τώρα ανακαλύψτε τα γυρία τη μαδάμα στην Χαριλάου του Κούπη. Δεν μπορούμε να βγούμε από τα γραφεία μα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τρεις φορές την εβδομάδα. Δεν μπορούμε να βγούμε από τα γραφεία μα έξω. Τρία πράγματα. Έχει δίκιο, ναι. Δημήτρης Πιόδρας. Τρία πράγματα. Ποτάμι. Πρώτον, το δικαίωμα του συνέρχεστε είναι αναφέρετο δικαίωμα των Ελλήνων. Έτσι, μπορούν να διαδηλώνουν και όταν διαδηλώνουν για πολύ μικρότερη σημασία ζητήματα, πόσο μάλλον για ένα τόσο μεγάλο ζήτημα. Δεύτερον, οι διαδηλώσεις συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να γίνονται ειρηνικά. Το ότι βρίσκεται μια ομάδα η οποία επιτίθεται στους αστυνομικούς, το είδαμε, είναι απολύτως καταδικαστέο. Και όντως θα συμφωνήσω ότι αμαυρώνει μια μεγάλη ειρηνική διαδήλωση. Τρόπος αντιμετώπισης της ομάδας. Ποιος είναι? Είναι τα χημικά? Κατά τη γνώμη μου δεν είναι τα χημικά. Είναι 15 άτομα, δεν πρόκειται. Δεν είναι τα χημικά. Είναι 15 άτομα, μπορούσε η αστυνομία με μία κλούβα να τους μαζέψει και να τους πάει μέσα. Χωρίς να γίνει αυτό το οποίο έγινε. Απλά πράγματα. Νομίζω, λοιπόν, εγώ δεν θέλω να μπω στην αστυνομική πλευρά της υπόθεσης. Από πού μπήκανε, ποιοι ακριβώς ήταν κτλ. Βλέπω ένα γεγονός. Έτσι. Και το γεγονός είναι η επίθεση, η οποία είναι καταδικαστία. Και δεύτερον, ο τρόπος δράσης της αστυνομίας που μπορούσε να είναι πολύ πολύ διαφορετικός. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Ούτε να είναι κάποιος αστυνομικός διευθυντής για να καταλάβει. Θα μπορούσε να πετάξουν νερό, έτσι, ή κάτι άλλο. Όχι, και νερό. Ή να φέρουν μια κλούβα, κύριε Σιμορέλη. Ήταν μπροστά στην Βουλή, δεν ήταν κάπου που δεν το περιμένανε. Θα μπορούσαν να τους κυκλώσουν με μια ομάδα, 10 άτομα ήταν. Και να τους μαζέψουν. Αντί να έχουμε όλο αυτό το πράγμα, παιδιά, γυναίκες κτλ. Πάντως, όπως είπε ο πρόεδρος της Βουλής, από 5 πλευρές. Χρησιμοποίησε η κυβέρνηση. Από 5 πλευρές που θέλανε να μπουν μέσα. Δεν με παρακολουθείτε. Εγώ είδα τη μία χρησιμοποιήσατε. Αυτό απολύτως είναι καταδικαστικό και πρέπει η αστυνομία να παρακολουθεί. Κάποιοι μηχανισμοί που πρόσκυνται στην κυβέρνηση για να διασπάσουν το συλλαλητήριο. Να δημιουργήσουν πανικό στον κόσμο. Έτσι λένε. Αυτό ήταν... Το αποτέλεσμα ήταν παντού. Είναι μαθημένοι, ξέρουν καλά αυτή τη δουλειά. Ξέρουν καλά αυτή τη δουλειά, είναι μαθημένοι. Την κάνουν χρόνια και την εφαρμόσατε και προχθές. Κύριε Σιμουρέλη, την ξέρετε τη δουλειά αυτή. Δεν κάνει κουμάντο ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρετε τη δουλειά αυτή. Κουμάντο κάνει. Ξέρετε τη δουλειά αυτή. Την κάνετε χρόνια και αυτό κάνατε και προχθές. Τη στήσατε τη δουλειά όμορφα, όπως την κάνετε. Κρίνεστε. Όλα τα χρόνια. Όπως όλα βρήκατε, τα χρόνια. Και ψαρεύετε στα θολά. Δεν είδατε, δεν ακούσατε, δεν καταδικάσατε, κύριε Κουνόμου. Καταδικάσατε, κύριε Κουνόμου. Του εξτρεμισμού. Του καταδικάσατε. Όχι, γιατί σε ψαρεύει σε θολά νερά και χρησιμοποιεί αυτές τις ομάδες για να κάνει τη δουλειά σου. Εμείς. Εσείς. Εμείς. Αυτό σε κατηγορώ. Εσείς τη τάξη σα. Αυτό σε κατηγορώ. Ανθρώπους που ήταν σε κατηγορώ. Όλα τα χρόνια αυτό κάνετε. Αυτό λέω. Έχεις να μας πεις κάτι γι' αυτό? Πολλά έχω να σας πω. Όλα αλλά τα χρόνια λοιπόν που το κάνεις αυτό. Βρείτε, το κάνεις και προχθές. Βρείτε μια κουβέντα να καταδικάσετε. Έτσι. Α, δεν είμαι αυτή τώρα. Δεν είμαι σε αυτή τη φάση τώρα. Σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση, κύριε Σιμωρέλη, είμαστε να απολογηθείτε. Όλα αυτά τα κόλπα που κάνετε όλα τα χρόνια. Κρύβεται. Με αυτές τις εξτρεμιστικές ομάδες που τις χρησιμοποιήσατε πάλι προχθές. Αλλά τώρα είναι στην Ελλάδα. Πήγαμε στο debate. Όχι, ας το debate. Το πούμε μετά. Τώρα, αυτή τη ομάδα που χρησιμοποιήσατε όλα τα χρόνια. Κρύβεστε, κύριε Κουνόμου. Όλα τα χρόνια που τις χρησιμοποιήσατε. Είστε επαγγελματίες, ταραχοποιοί, εξτρεμιστές και φανατικοί. Χρησιμοποιείτε αυτές τις ομάδες χρόνια. Και τις βάλατε και προχθές. Αγκαλιάσατε την δεξιά. Γίνατε ένα υβρίδιο κόμμα. Αυτό το πράγμα. Ένα υβρίδιο κόμμα. Λοιπόν, κουμάντο κάνει το λάος εκεί. Να πούμε για κυρία την μου, μία φράση να πάμε σε διάλειμμα και μετά να πάμε και στα το πολιτικά παρεμβάσματα. Το πρεσπών και αυτό που έρχεται αυτή τη στιγμή προς ψήφιση. Καταψηφίζετε εσείς. Εμείς καταψηφίζουμε ρητά και κατηγορηματικά αυτό παρά το οποίο δηλαδή την αντίθετη γνώμη του Γιώργου Παπανδρέου. Όποιος έχει αντίθετη γνώμη, εξέφρασε ο Γιώργος Παπανδρέου την άποψή του ως πρώην Πρωθυπουργός για τα κάποια θετικά και είπε ο κύριος Γιάννης Ραγκούση είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, από εκεί κοιτάξτε για τον κύριο Ραγκούση. Προγραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν πειράζει. Όλοι θα κριθούμε για κάποιες εκλογές μας. Και ο κύριος Παπανδρέου βρήκε αρκετά. Και ο κύριος Παπανδρέου δεν απάντησατε. Η κυρία κινηματά θέλει να απάντησε. Απάντησε μια χαρά. Και είπε βρήκε κάποια θετικά και ο κύριος Παπανδρέου σημείωσε.
σημείωσε και είπε ότι υπάρχουν και αρνητικά. Το οποίο εσείς, επειδή επικοινωνιακά παίζετε ό,τι θέλετε και όπως σας αρέσει, δεν το ακούστηκε και δεν το άκουσε κανείς. Εμείς λέμε όχι κατηγορηματικά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η συμφωνία αυτή μιλάει για μακεδονικό λαό. Ζητάμε το κείμενο να έρθει στη Βουλή και δεν έρχεται. Και μας φέρνει το κείμενο του Συντάγματος. Άλλα λέγατε, και το άλλα του λέγατε πριν από 8 από χρόνια. Την πρώτη πριν στιγμή, από ένα χρόνο, άλλα λέγατε. Να σας πω και εσείς στη Νέα Δημοκρατία. Το κίνημα αλλαγής από την πρώτη στιγμή. Θέλαμε να λύσουμε. Υποκριτές και Φαρισαίοι. Σας βλέπει κόσμος. Προσέξτε τι λέτε. Από την πρώτη στιγμή είπαμε. Πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης. Ευαγγέλιο. Οικονόμου, είστε υπέρ του συνειδητονόμου. Μέρος. Ναι ή όχι. Άρα, μέρος. Κατά το Ευαγγέλιο. Όχι. Τα μα, γλώσσα, εθνότητα. Γιατί δεν είναι βόρειο-μακεδονική η γλώσσα. Γιατί δεν είναι βόρειο-μακεδονική η γλώσσα. Δεν έχετε. Γιατί δεν είναι βόρειο-μακεδονική η γλώσσα. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα σημεία. Λοιπόν, να τα συζητήσουμε. Αν μπορεί να γίνει διάλειμμα και μετά ενδεχομένως, με επιχειρήματα, γιατί ναι, καταψηφίζουμε και προχωράμε δυναμικά μπροστά ξεκάθαρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί δεν θέλω να διακόψω τους υπολείπους. Θα ξεκινήσω με το βίντεο για την σύλληψη Γοντικάκη και μετά θα δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. Θα μας πει ο κύριος Πατσίκας τι οργανώνουν για την επόμενη Πέμπτη, που θα είναι και πλέον αποφασιστική ημέρα. Γιατί? Γιατί το βράδυ της Πέμπτης... Ή την Κυριακή. Πώς? Ή την Κυριακή. Γιατί την Κυριακή? Γιατί ακούμε κάτι ότι η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει μορφή. Α, θα μας τα πει ο κύριος Οικονόμου αυτά. Λοιπόν, σωστά να μας εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία αν με τη βοφή θα σώσει πει ο κύριος θα σώσει τη Μακεδονία τι θα κάνουν, ή αν πρέπει να παραιτηθείτε κύριε Οικονόμου για να σώσει τη Μακεδονία. Είπε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσω τη συμφωνία. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό. Να είστε κοντά μας σε λίγο κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, είναι βράδυ Τρίτης. Εκπέμπουμε πάντοτε ζωντανά από το κεντρικό στούντιο του Κόντρα στον Ταύρο Αττικής. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους και είναι κοντά σας και επιχειρούμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες με το μείζον εθνικό και πολιτικό θέμα που είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία την οποία ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης θεωρεί εθνικά επιζήμια, στην οποία όμως επιμένει η κυβέρνηση και όχι μόνο επιμένει, αλλά διεμβολίζει πολιτικά μία σειρά από άλλα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και επιχειρεί ευρύτερες ανακατατάξεις στην πολιτική ζωή. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι η πολιτική ζωή της Ελλάδος κινείται γύρω από αυτή τη συμφωνία, για την οποία συζητούμε και απόψε. Χρήστος Σιμορέλης από το ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία, Ζέφη Δημαδάμα από το ΚΙΝΑΛ και το ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Τσιόδρας από το Ποτάμι, Μιχάλης Πατσίκας, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Συλλαλητηρίου για την Μακεδονία. Θα μας πει σε λίγο για τις νέες κινητοποιήσεις που ετοιμάζουν για την επόμενη Πέμπτη, δηλαδή την ημέρα που το βράδυ, στην κατάληξή της Πέμπτης δηλαδή, θα γίνει η ψηφοφορία στη Βουλή των Ελλήνων και θα είναι η αποφασιστική ψηφοφορία για το αν θα εγκριθεί ή όχι η Συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, νομίζω σε λίγο θα βγει στον αέρα ο Δημήτρης ο Μαραβελίδης. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Καλοκαιρινέ? Δεν είμαστε έτοιμοι. Ο Κωνσταντίνος Μαραβελίδης, ναι. Όταν βγει θα πω σωστά το όνομά του. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στην επικαιρότητα. Και θα αλλάξω λίγο τη σειρά για να πάω στην κυρία Δημαδάμα. Κυρία Δημαδάμα, το ΚΙΝΑΛ, καλός ή κακός, θεωρείται ο μέγιστος πολυτραυματίας με την πολιτική έννοια του όρου από την δυναμική, την εσωτερική που ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και για να μην παρεξηγηθούμε, εγώ έχω πάρει θέση εδώ, θεωρώ τη Συμφωνία εθνικά επιζήμια. Και θεωρώ ότι σε αυτή την ιστορία ο ίδιος ο Νίκος Κοντζιάς ενέπλεξε από την αρχή τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έπρεπε κάποια στιγμή να πει μέχρι εδώ και να σταματήσει εκεί και να επαναδιαπραγματευτεί ο ίδιος 3-4 σημεία της Συμφωνίας, που αν είχαν βελτιωθεί δεν θα ήταν μια καλή συμφωνία, θα ήταν και πάλι ένα συμβασμός, αλλά θα ήταν πολύ λιγότερο επιζήμια από ό,τι είναι σήμερα. Αυτή είναι η άποψή μου, για να μην παρεξηγούμε. Από την άλλη όμως, τη στιγμή που ο Τσίπρας εμφανίζεται πολιτικά ημιθανής από πλευράς δημοσκοπήσεων, το τονίζω, την ίδια στιγμή διεμβολίζει 4 κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και άλλα μεν τα φέρνει στα πρόθυρα της διάλυσης, άλλα τα τοποθετεί σε καθεστώς ημιδιάλυσης. Αυτή είναι η αλήθεια.
Εμείς λοιπόν, ούτε είμαστε ούτε αισθανόμαστε καθεστώσιμο ημιδιάλυσης. Ναι, το ξέρω, ούτε κυρία Λιάκου, εμείς, από το Control. Είναι ο κύριος Μαραβελίδης από το Newsroom του Contra. Ναι, ναι, καλησπέρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Μαραβελίδης, κυρίες και κύριοι, εδώ και αρκετή ώρα έχω μια δυσάρεστη είδηση, την οποία δεν θέλω εγώ να σας τη δώσω, γιατί με τον συγκεκριμένο συνάδελφο συνυπάρξαμε για πάρα πολλά χρόνια στο χώρο της μαχόμενης δημοσιογραφίας. Θα σας τη δώσει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Μαραβελίδης. Κωνσταντίνε. Ναι, καλησπέρα. Να πούμε ότι η θλίψη υπάρχει στον δημοσιογραφικό κόσμο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και εκδότης Θέμος Αναστασιάδης στην Ζυρίχη της Ελβετίας. Γνωστός στο ελληνικό κοινό για τη μεγάλη διαδρομή του στην δημοσιογραφία. Δεν ξέρω αν θα είχε σημασία αυτές τις ώρες να πούμε ότι είχε γεννηθεί στις 6 Ιανουαρίου του 1958 και υπήρξε εκδότης της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Είχε μεγάλη διαδρομή από τον σταθμό Αντένα, είχε συνεργαστεί με τον σταθμό Sky. Με την Καθημερινή. Παρακαλώ. Με την Καθημερινή. Βεβαίως, μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία. Εκεί συνυπάρξαμε για πολλά χρόνια. Μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία και η εκπομπή Όλα στον Α, η οποία προβαλόταν και από το 2016 από τον Αντένα. Και αυτή τη στιγμή, ενώ συλλέγουμε τις τελευταίες πληροφορίες, πρέπει να πούμε ότι πραγματικά υπάρχει θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Λοιπόν, αυτό είναι το γεγονός, το έχουμε εδώ και ώρα. Θα πω και δύο μέσα στα οποία συνυπήρξαμε μαζί που δεν είχατε. Ήταν ο Φλας και η Ελευθερωτυπία. Φλας και Ελευθερωτυπία. Ναι, ναι. Ναι. Και πραγματικά, όταν πρέπει να πούμε ιδιαιτέρως, νομίζω εκ μέρους όλων που βρισκόμαστε στο τραπέζι αυτό, αλλά ιδιαιτέρως εγώ και ο Τσιόδρας που έχουμε πολλά χρόνια στην πλάτη μας, Δημήτρη μου και πατριώτη μου από την Αρκαδία, της μαχόμενης δημοσιογραφίας, ότι συνυπήρξαμε σε πολλά έντυπα και μέσα μαζικής ενημέρωσης με το Θέμο. Ο Θέμος ήταν από τους ανθρώπους εκείνους που δημιούργησαν πράγματα στην ελληνική δημοσιογραφία. Έξυπνος άνθρωπος. Έξυπνος άνθρωπος, ζωηρός άνθρωπος, ζωντανός άνθρωπος, με έναν λόγο δημοσιογραφικό, πολλές φορές επιθετικό, ο οποίος όμως ήθελε να ιονίσει το κοινό, να προκαλέσει ιονισμό στο κοινό περισσότερο παρά να κάνει επίθεση στον άλλο. Κύριε Παρακολουθήτα, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές που είχαμε και τα λοιπά, όσον αφορά για τα γραφόμενα του και τα λοιπά, εγώ θυμάμαι ότι και διάβαζα αρκετά το τελευταίο μέρος που έγραφε τότε στην Ελευθερωτυπία. Μαύρη τρύπα. Μαύρη τρύπα. Μαύρη τρύπα, ναι. Μαύρη τρύπα, ναι. Η μαύρη τρύπα. Συλληπιτήρια. Να δώσουμε τα συλληπιτήρια μας στα παιδιά του και στη γυναίκα του Βασιλική Παναγιωτοπούλου, η οποία προέρχεται και αυτή από το παλιό δυναμικό της Καθημερινής, όπου είχαμε συνυπάρξει όλοι για πολλά χρόνια και είχαμε συνυπάρξει αρμονικά, κάνοντας σωστή, μαχόμενη, παραγωγική και ενδιαφέρουσα δημοσιογραφία. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί ο Θέμος ήταν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο, τουλάχιστον στα χρόνια μας και στη γενιά μας. Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο στα παρεπόμενα και να ξεκινήσω από την κυρία Δημαδάμα και τον κύριο Τσιόδρα. Είστε και οι δύο πολιτικοί και κοινοβουλευτικοί πολυτραυματίες. Κυρία Δημαδάμα. Κύριε Μαγιωτόπουλε, δεν είναι. Αφήστε να τελειώσω. Υπάρχει ένας πρωθυπουργός, στον οποίο εμείς κάνουμε σκληρότατη κριτική. Γιώργος Παπανδρέου. Ο οποίος όμως, οφείλουμε να πούμε, σε αυτό το θέμα έχει μια συνέχεια. Εδώ και πολλά χρόνια είχε εκφραστεί υπέρ αυτών των θέσεων και τώρα βγήκε και είπε ότι είναι θετική η συμφωνία των Πρεσπών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Υπάρχει ένας άλλος πρωθυπουργός που λέγεται Κώστας Σιμίτης, ο οποίος δεν έχει πάρει θέση. Αλλά πληροφορίες που διαρρέουν από το περιβάλλον του λένε ότι βρίσκει καταρχήν θετική τη συμφωνία των Πρεσπών. Άλλωστε υπάρχουν πάρα πολλοί πρώην συνεργάτες του, οι οποίοι έχουν βγει και έχουν εκφραστεί θετικά. Μιλάω για τον κύριο Νίκο Μπίστη, μιλάω για τον κύριο Νίκο Μουσέλη, φίλος και συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού του κύριου Σιμίτη, μιλάω για τον κύριο Ηλία Μόσιαλο, μιλάω για τον κύριο Στέφανο Τζουμάκα και άλλους. Και βεβαίως υπάρχουν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Δραγκούσης, πρώην πρώτος στη τάξη υπουργός των κυβερνήσεων Γιώργου Παπανδρέου, πρώην γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και υπέρ της συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, πρώην γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, στενή συνεργάτηδα του Χρήστου Παπουτσή, υπουργό σήμερα του Τσίπρα και βεβαίως υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Λοιπόν, τι συμβαίνει τελικά με τον Τσίπρα?
θα διαλύσει τα 2/3 των κομμάτων της Ελληνικής Βουλής. Αισθανόμαστε, κύριε Παναγιώτοπουλο, ότι δεν έχουμε ούτε να φοβηθούμε κάτι, ούτε να απολογηθούμε για κάτι. Τα στελέχη που αναφέρατε, τα περισσότερα από αυτά. Τα περισσότερα από αυτά, και γι' αυτό δεν νιώθουμε και καθόλου αμηχανία, έχουν ήδη προσχωρήσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Άλλοι είναι ήδη υπουργοί. Παπανδρέου, άλλοι προσχωρήσει στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το ξέρω. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ο κύριο Δρακούση, ο κύριο Μπίστη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί. Είναι εξουσιολάγνη, με τον άλλο τρόπο. Η λαγνία της εξουσίας. Ο καθένας μας θα κριθεί, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ο καθένας μας θα κριθεί. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν πολλά χρόνια στο κίνημα του ΠΑΣΟΚ. Έχουν μέσα από το ΠΑΣΟΚ αποκτήσει το όνομα, την έγκλη, όλα αυτά για τα οποία αυτή τη στιγμή κουνούν το δάχτυλο στο ΠΑΣΟΚ. Τα έχουν κάνει και οι ίδιοι. Γιατί, όπως είπατε, ήταν σε επιτελικές θέσεις. Δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι απλώς θα τα στελέχει σαν την κοινωνία. Μήπως πήραν καμιά γραμμή από το εξωτερικό. Και θέλουν να είναι, είναι έτσι, να χαϊδέψουν τα αυτιά διαφόρων ισχυρών στο Βερολίνο, όταν λέμε, στη Ουάσιγκτον να εγγράψουν υποθήκες. Όταν λέμε, λέω εγώ, ότι απλώς κόσμος έρχεται και μας λέει ότι προχωρήστε μπροστά, η Δημοκρατική Παράταξη είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι το κίνημα αλλαγής, και για αυτούς τους ανθρώπους μιλούν με συγκεκριμένες εκφράσεις και λόγια. Όλοι θα κριθούμε σε εκλογές εδώ, κύριε Παναγιώτη. Και να σας πω και το χειρότερο. Βγαίνει ο Γιώργος Ολιάνης, στενό συνεργάτη του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, και κάνει μια δήλωση, επειδή εγώ τον Γιώργο το συμπαθώ προσωπικά και είναι ένας από τους ταλαντούχους δημοσιογράφους της δικής του γενιάς, είναι μεγαλύτερός μας. Με ταλέντο όμως και με ωραία απολαυστική γραφή, ιδίως στα κοινωνικά θέματα. Βγαίνει λοιπόν, ρεπόρτερ, κορυφαίος, και κάνει λοιπόν μια δήλωση και δίνει μια συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση που με έχει συγκλονίσει. Κάθεται και λέει περίπου ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις κάνανε εθνοκάθαρση αυτών που μιλούσαν την τοπική γλώσσα στη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή αυτή την κρίσιμη στιγμή ρίχνει νερό στο μήλο της προπαγάνδας των Σκοπίων. Ακριβώς. Ναι. Τώρα νομίζω ότι τοποθετηθήκατε εκεί που πρέπει, λογικό, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνετε και εσείς ως ΠΑΣΟΚ. Μαζεύτε τους τώρα. Πολλοί από αυτούς ήδη είναι παρελθόν για το ΠΑΣΟΚ, γιατί είτε σας είπα έχουν απομακρυνθεί, είτε δεν έχουν φύγει. Πρόσωπα. Παπανδρέου, δεν είναι τυχαίος. Ο Λιάνης δεν είναι τυχαίος. Ο κύριος Παπανδρέου είναι σημαντικά στελέχη. Ο κύριος Παπανδρέου έδωσε μία. Τώρα βρήκαν να λέω καθένα το δικό του. Και από εκεί και πέρα θα κριθούν, ωστόσο για να το λέμε έτσι όπως είναι. Ζημιά όμως, κυρία Δημαδάμα. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όλοι θα κριθούμε εδώ, κύριε Παναγιώτοπουλο. Και δεν κάνουν ζημιά μόνο στη χώρα. Όλοι έτσι. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι εδώ. Το βλέπουν οι έξω και το κουνάνε. Τα παίρνουν και τα κουνάνε τη δηλώση. Εδώ είμαστε. Γιατί να γίνονται τώρα αυτές οι δηλώσεις. Είναι μια κρίσιμη κατάσταση. Ο κύριος Λιάνης δεν συμμετέχει στις διαδικασίες ούτε του ΠΑΣΟΚ ούτε του κινήματος αλλαγής πλέον. Βρήκε όμως την κατάλληλη ώρα να έρθει να κάνει αυτή τη δήλωση. Αυτό θα απολογηθεί για τη χώρα. Εάν θέλει ο καθένα. Γιατί κάνει τη δήλωση τώρα. Αν θέλει ο καθένα να κίνητρα που καταλογίζεται. Στασίδι. Ένα στασίδι σε οποιονδήποτε χώρο. Στασίδι, λέτε, ένα στασίδι σε οποιονδήποτε χώρο. Ή απλώς εκφράζει την άποψή του. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάει να πιάσει στασίδι, ή σε οποιονδήποτε χώρο. Ή εκφράζει απλώς την άποψή του γιατί θέλει να είναι ξανά στην επικαιρότητα ή γιατί έτσι νομίζει ότι πρέπει να κάνει. Θα κριθεί, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εμείς που δουλεύουμε και είμαστε δίπλα στην κυρία Γεννηματά και στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για το κίνημα αλλαγής, είχαμε απώλεια του κυρίου. Κόλλησα τώρα, του Προέδρου της Δημάρου, του κυρίου Θεοχαρόπουλου, ο οποίος αποφάσισε αυτό και προχώρησε. Αυτή είναι η απώλεια. Κοινοβουλευτικά, έχουμε ομόφωνη κοινοβουλευτικά απόφαση, η οποία λέει ότι συντεταγμένα στη Βουλή των Ελλήνων, όταν είναι η ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, καταψηφίζουμε. Και λέω το εξής, αν από την αρχή που εμείς λέγαμε πάντα ότι θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής της λύσης, ο κύριος Τσίπρας δεν επέλεγε με τους Master Chef, κύριο Καμένο και κύριο Κοτζιά, να κάνουν εγκρυπτό αυτή τη συμφωνία. Με αυτούς τους όρους οι οποίοι δεν είναι αυτούς που συμφωνήσαμε πριν από χρόνια, γι' αυτό και δεν τους φέραμε ποτέ προς ψήφιση. Σαφή. Και έχουμε τη Μακεδονία και όχι τη βορειομακεδονική γλώσσα, τη βορειομακεδονική εθνότητα, το μακεδονικό λαό. Θα μπορούσαμε όλοι μαζί να πάμε και να έχουμε έναν καλύτερους όρους και μια καλύτερη συμφωνία. Αυτή τη συμφωνία εμείς δεν την ψηφίζουμε. Ο καθένας θα κριθεί. Συντεταγμένα προχωρούμε. Κάνουμε για το κίνημα αλλαγής μια μεγάλη προσπάθεια προεκλογικά. Ναι, προσπαθώντας να ξαναβάλουμε
τα δικά μας ζητήματα σε ένα ενιαίο κίνημα αλλαγής που θα φέρει τη δημοκρατική παράταξη ενώπιον των ευθυνών της. Και θα κριθούμε όλοι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μάλιστα. Και ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ναι, και οι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς αυτή τη στιγμή επιλέγουν, αυτό λέω και κλείνω, κύριε Παναγιωτόπουλε, επιλέγουν να αλλάζουν θέση κατά περίπτωση, κατά βούληση, στην πλάτη ενός τέτοιου εθνικού ζητήματος για να επιβιώσουν και να έχουν την προσωπική τους θέση την επόμενη μέρα. Αυτό οπουδήποτε που λέτε είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ και πολύ βαρύ για είναι τους ίδιους. Είναι πολύ λυπηρό για τη γενιά λυπάμαι μου, για τη γιατί γενιά βρήκαν μας, αυτό το θέμα γενιά, που είναι μείζον εθνικό θέμα. Και για τους ανθρώπους. Για πολιτικά παιχνίδια και επένδυση προσωπική. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Και δώσαν μάχες για τη Μακεδονία να είναι άνθρωποι που αλλάζουν στασίδι στη Βουλή εν μία νυχτή για να έχουν σε ένα τέτοιο ζήτημα όπως είναι αυτό της Μακεδονίας καλύψει Δημήτρης τα νότα του για την επόμενη. Δημήτρης Σιόδρας. Ναι. Χόρευε πάνω με το Ουράνιο Τόξο χρόνια τώρα και ακούσατε τραγούδια που χόρευε. Μην λέτε ότι δεν τα ξέρετε, τα ξέρετε θα πολύ καλά. Θα απολογηθεί στους ανθρώπους. Λοιπόν, είναι μακριά ευθέως από το Πασό και το κίνημα αλλαγής εδώ και χρόνια. Θέλω να πω το εξής. Κύριε παρακαλώ. Ναι, ήθελα να πω. Όχι, όχι. Θα απαντήσετε. Αδικήθηκε η Δημάρ. Αδικήθηκε η Δημάρ. Η Δημάρ πάντα ανοίξτε είχε την αγκαλιά σα. Όχι, όχι, όχι. Και για τη Δημάρ. Έτσι. Ανοίγετε για το Παρμένο. Αφήστε τη Δημάρ να μιλάει για το Παρμένο. Για τον κύριο Δανέλη, για το ποτάμι. Ανοίγετε για πάρα πολύ καλά τη θέση τη Δημάρ. Δημήτρη Σιόδρα. Η Δημάρ, ο κύριο Θεοχαρόπουλο, είχε μια στάση τέτοια από την αρχή. Αυτό λέμε. Αυτό για να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι. Από τα κόμματα ακολουθούμε μια κοινή γραμμή. Δεν κάνουμε τι θέλουμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Προφανώ η Συμφωνία των Πρεσπών λειτουργήσε ως καταλήτης για τα μικρότερα κόμματα. Όμως πρέπει να πω ότι δεν είναι αυτή η οποία δημιούργησε αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τώρα. Το λέω γιατί. Ας δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Το 2012, όταν η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο 19% στις εκλογές του Μαΐου και το Πασόκ από το 44% στο 12%. 13. Μαΐου. Ναι, για το Μάιο λέω. Ναι, 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 γιατί μετά ήταν παραπάνω και τα δύο. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι είχαμε. Είχαμε μικρότερα κόμματα να αρχίζουν να ανθίζουν. Έτσι, να δημιουργούνται κτλ. Είχαμε ένα πολυκερματισμό του πολιτικού σκηνικού λόγω της κατάρρευσης της χώρας, λόγω της χρεοκοπίας της χώρας. Αυτό το ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στην συνέχεια, ειδικά μετά από το 2015-16, έχουμε την αντίστροφη τάση. Το λέω γιατί εμείς έχουμε μείνει με τρεις βουλευτές, ουσιαστικά. Χάσαμε τρεις, δηλαδή, με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μην ξεχνάμε όμως ότι είχαμε χάσει άλλους πέντε νωρίτερα. Πριν δηλαδή έρθει η Συμφωνία των Πρεσπών. Η Ένωση Κεντρών. Η επιμονή του Σταύρου Θεοδωράκη. Η Ένωση Κεντρών το ίδιο. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Κάναμε μια πολύ μεγάλη εσωτερική συζήτηση στο ποτάμι και το ξέρετε πολύ καλά. Υπήρχαν αρκετές γνώμες σε σχέση με το ποια γραμμή έπρεπε να κρατήσουμε. Αυτό το οποίο πιστεύει ο κύριος Θεοδωράκης είναι ότι η επαναφορά στην πρώτερη κατάσταση με το Μακεδονία σχέτο και με την καπελία της ελληνικής ιστορίας από τους Σκοπιανούς θα ήταν χειρότερα από αυτό το οποίο έχουμε τώρα. Από εκεί πέρα υπήρχαν ενστάσεις και υπάρχουν ενστάσεις για το μακεδονικό λαό. Έμενε έτσι. Τι μας πειράζει. Για το μακεδονικό λαό. Ας έμενε έτσι. Εντάξει, η εκτίμησή του είναι ότι αν έμενε με τα αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και με το Μακεδονία σχέτο θα ήταν χειρότερα από το σημερινό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε κινηθεί ως χώρα διαφορετικά. Και τότε το λέω γιατί. Αυτό είναι σαφές. Αυτό λοιπόν, είναι σαφές. Για να υπάρξει συνεννόηση. Κοιτάξτε, πριν πάμε σε μια τόσο μεγάλη κίνηση, θα έπρεπε να έχουμε καθίσει και είχαμε προτείνει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Το είχατε πει, το είχατε πει. Λοιπόν, και είχαμε επιμείνει. Ο κύριος Τσίπρας μας είχε καλέσει το Μαξίμου, είχαμε φάει, το είχε δεχθεί. Λοιπόν, δεν έγινε ποτέ. Γιατί αν καθόμασταν γύρω από το τραπέζι, εγώ δεν λέω ότι θα συμφωνούσαμε τέτοια καλά. Η κυβέρνηση έχει την τελική ευθύνη. Όμως θα μπορούσαμε να ξέρουμε μέχρι που πάμε, μέχρι που δεν πάμε. Υπήρχε μια αρχική εθνική θέση που έλεγε τι. Σύνθετη ονομασία Έργα Όμνες. Νέα Δημοκρατία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν άλλο πράγμα. Το 8 δεν ήταν. Του Καραμαλή ήταν. Του Καραμαλή, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η ίδια. Λοιπόν. Μα τι λέτε. Όμως, ελάτε γιατί τελειώνει ο χρόνος. Λοιπόν, όμως από αυτό το να πας από το Βόρεια Μακεδονία στο να σε άλλες ρυθμίσεις θα σήκωνε πάρα πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ξέρετε ποιος είναι ο φόβος μου. Ότι μπορεί να δημιουργήσουμε νέα προβλήματα στο μέλλον. Όταν έχει μία πλειοψηφία που είναι αντίθετη εδώ και μία πλειοψηφία που είναι εκεί, δεν ξέρω πού θα βγει αυτό. Και θυμάμαι μία δήλωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1959, λίγους μήνες πριν γεννηθώ, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ζυρίχης, που έλεγε ότι είναι από τα ευτυχεστέρα ημέρα της ζωής μου, γιατί λύσαμε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με τον κύριο Μεντερές. Κοντεύουμε τα 60, λοιπόν, και το Κυπριακό όχι μόνο δεν έχει λυθεί, είναι σε χειρότερη φάση από όταν ήταν τότε. Και να πούμε και κάτι γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ότι πολύ, ο πολύ μεγάλη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής
θεωρούσε ότι αδίκως τον κατηγορούσαν στην πορεία για τις συμφωνίες Ζυρίκης Λονδίνου. Πάντα τις έφερνε στην αποσκευή του, έτσι. Ναι, έτσι. Για να έχουμε εικόνα. Ακριβώς. Γι' αυτό το πώς λειτουργεί κάτι σε βάθος χρόνου πρέπει να το δεις. Από την άλλη, λέω και πάλι, η επαναφορά σε μια κλείνουμε. Κατάσταση όπως ήταν αυτή, δεν νομίζω ότι υπηρετούσε σαφής, τα εθνικά. Σαφής. Υπηρετεί τα εθνικά σε θα πάλι. Κλείσω με εσάς, κύριε Σιμορέλη. Κύριε Οικονομού, τι θα κάνει, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην προχωρήσει η συμφωνία. Θα καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας. Αυτό που λέγαμε παλαιότερα, πρόταση μομφής, ναι ή όχι. Είναι μέσα στα εργαλεία τα οποία. Πότε θα το πείτε. Θα το πούμε όταν έρθει. Πότε ώρα. Θα έρθει Φλεβάρη, πότε θα το πείτε. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Πότε γιατί θα έρθει η ώρα, τώρα είναι η ώρα. Πότε είναι η ώρα, δηλαδή. Αύριο ξεκινάει, κύριε Παναγιώτοπουλε. Ναι, εσείς προσωπικά συζήτηση. Είστε υπέρ. Αύριο ξεκινάει και τελειώνει την Πέμπτη. Σε αυτό το τρίμηνο. Εσείς τι λέτε, η αξιωματική αντιπολίτευση. Ως Βασίλης Οικονόμου, τι λέτε. Η αξιωματική αντιπολίτευση θα κρίνει και τι θα λειτουργήσει. Εγώ ξέρετε τι λέω. Ναι. Εγώ λέω ότι η μια κακή συμφωνία, η οποία δίνει μια κακή λύση, είναι, δεν είναι προτιμότερη από μια μη λύση. Εγώ ήμουν οπαδός της μη λύσης. Στα εθνικά ζητήματα και στα ζητήματα που τα αντιμετωπίζεις με βάθος αιώνων και χρόνου, ιστορικού χρόνου τεράστιου, δεν υπάρχει εκκρεμότητα. Υπάρχουν λαοί και χώρες οι οποίες ζούνε επί εκατοντάδες χρόνια με εκκρεμότητες. Πολλές χώρες και πολλοί λαοί. Όλα. Ποια θα είναι η ευθύνη σας, κύριε Κούρτη? Ιστορικά, λοιπόν. Ένα λεπτό να καταλάβω. Πείτε το τι λέτε. Έχετε ευθύνη αν περάσει. Έχετε εργαλεία κοινοβουλευτικά βάσει του άρθρου 53 να τους πιέσετε. Ακούστε να δείτε να τους, τώρα. Να τους εκθέσετε. Άρα, γιατί δεν παρετήσετε λοιπόν μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα, θα είστε πάνω από 100 βουλευτές. Γιατί δεν φεύγετε και το Κινάρι και λοιπόν, το ποτάμι, όσοι συμφωνούν με το λαό που βγήκε στους δρόμους. Γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Και γιατί δεν λέει κανένα κόμμα τελικά από εσάς ότι θα κάνει ένα δημοψήφισμα για το όνομα. Εγώ δεν είμαι οπαδός των δημοψηφισμάτων και δεν είμαι οπαδός των τέτοιων θέσεων, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη. Okay. Λέτε φαρσός, δεν θέλετε δημοψήφισμα. Εγώ δεν προσωπικά λέω, δεν τα πιστεύω. Ο Πρωθυπουργός είπε στη Γαλλία, και μετά, σε ξένο όμως, μέσο ενημέρωση, δεν κάνω γιατί θα το χάσω. Ακούστε. Πείτε και οι υπόλοιποι όμως. Έξω λέει άλλα, μέσα λέει άλλα. Ακούστε, ο λαός άκουσε να έρθουν πίσω τα παιδιά το 19 και το 20 και χάσαμε, ήρθαν πίσω όχι μόνο τα παιδιά, διαλύσαμε και τη Δημοκρασία. Όχι, έγιναν οι εκλογές το Νοέμβριο, ναι. Οι μοιραίες εκείνες εκλογές που οδήγησαν στην κυβερνητική αλλαγή και βεβαίως το ήκανε τότε. Δεν ήταν μια απλή. Δημιούργησε αυτά που δημιούργησε. Δεν ήταν μια απλή. Οι μοιραίες εκλογές του Νοεμβρίου. Δεν ήταν όμως του 1920. Έτσι ακριβώς. Για αυτές λέω. Δεν ήταν απλά μια μοιραία κυβερνητική αλλαγή. Ήταν ένα σύνθημα, μια αντίληψη διαφορετική, η οποία τέθηκε ευχάριστη στον κόσμο τότε. Υπήρχε αυτή η αντίληψη, δεν έχετε άδικο. Ναι. Την ακολούθησε ο κόσμος. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Δεν μίλησε σωστά. Είχε κουραστεί, πολεμούσε από το 12 και είχαμε πάει στο 20. Λογικό. Άρα λοιπόν δεν έχει πάντα ο λόγος. Τώρα τι πρόβλημα θα δημιουργούσε. Δεν έχει, ακούστε να δείτε. Για μένα δεν έχει πάντα ο λόγος δίκιο. Άρα θα την άποψή μου. Έχει την ευθύνη όμως. Έχει την ευθύνη. Ας πάρει την ευθύνη του λαού. Άρα λοιπόν λέω το εξής τώρα. Υπάρχουν αρμόδια όργανα. Η Βουλή, η κυβέρνηση κτλ. Τι λέω λοιπόν. Όμως η κυβέρνηση και η Βουλή δεν μπορεί σε αυτά τα κρίσιμα εθνικά ζητήματα να αποφασίζει με το 151. Εγώ δεν λέω ότι δεν το έχει το 151 ή το 152. Δεν είναι ζητήματα που θα αποφασίσει με οριακή πλειοψηφία. Εδώ θέλει συνενέσεις. Θέλει ένα κλίμα ενότητας για να πας να διαμαρτυρήσεις με τον άλλον. Και να σας πω κάτι. Αυτή την πρεμούρα που ακούω κάποιος ότι η εκκρεμότητα 30 χρόνια και η εκκρεμότητα 30 χρόνια. 300 χρόνια εκκρεμότητα. Όταν δεν είναι κάτι να λυθεί όπως το θέλεις, θα το αφήνεις μη λυμένο. Μάλιστα. Και η πραγματικότητα θα σε οδηγεί. Χρήστο Σιμορέλη, για να κλείσουμε. Κύριε Οικονόμου, έχουμε αγωνία όμως οι πολίτες. Θα ψηφιστεί τελικά από τον κύριο Σιμορέλη. Μην κάνετε διαπιστώσεις. Κάντε πράξεις. Έχουμε αγωνία. Και θα πέσει επάνω σας η μήνη του κόσμου, ακούστε, γιατί δεν βοηθάτε. Ακούστε. Ουσιαστικά βοηθάτε το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε. Το λέει, τα ξέρετε ότι τα λέει ο κόσμος. Τα λέει ο κόσμος, πολλά λέει ο κόσμος. Και πάει και παίζει στη ρουλέτα στην Κευγελή μετά. Φυγέτε από τη Βουλή. Αφήστε το τώρα εδώ πέρα. Παρατηθείτε μάλλον. Και πάει και παίζει μετά στο καζίνο στην Κευγελή. Ακούστε μετά. Δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει. Ακούστε μετά. Απαντήστε σε αυτό που λέει. Παρατηθείτε, λέει. Παρατηθείτε από τη Βουλή όλοι. Και να παρατηθούν και αναπληρωματικοί. Δεν γίνονται εκλογέ. Δώστε του απάντηση. Ακούστε. Εμείς τι λέμε. Δώστε του απάντηση. Εμείς λοιπόν λέμε. Αύριο μπορεί να γίνουν εκλογές. Τα περί δημοψηφίσματος. Εμείς δεν τα πιστεύουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι θα γίνουν εκλογές. Αλλά αν παρατηθεί η πλειοψηφία. Αφήστε τους 151 μόνος τους μέσα. Δεν γίνονται εκλογές με αυτόν τον τρόπο. Σας είπα, αφήστε τους μόνους τους να εκτεθούν. Μα είστε μόνοι τους. Ελάτε με το λαό. Είστε μαζί 151.
δίνει το OK στη συμφωνία των Πρεσπών. Α, το πάρει το OK μόνη του. Κύριε Παναγιώτοπουλε, και α πάει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία να το υπογράψει μετά. Γιατί το παίρνουν αλλιώ. Κύριε Παναγιώτοπουλε, στέλνουν μήνυμα από τον Κυριακή. Πώ είναι δυνατόν, είναι μια κυρία στην ηλικία του Τσίπρα, 40 χρόνων, πώς θα σηκώσουν το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, με 145 βουλευτές και με βουλευτές με συγκολητική ταινία να σηκώσει ένα τέτοιο θέμα. Απάντηση πίσω στον Προέδρο της Δημοκρατίας. Γιατί πρέπει να ακούγονται όλοι. Για τον Προέδρο της Δημοκρατίας, ακούστε να ξέρουμε. Άκουγα για τον Παπούλια το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν κάνει γύρω. Το έχουμε απαντήσει αυτό. Και ακούω και για τον Παυλόπουλο. Είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη μεριά. Κύριε Μορέλη, απάντηση και κλείσαμε. Τη θεσμική εκπροσώπηση. Γρήγορα, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι σε κάποια πραγματάκια με τον κύριο Οικονόμου συμφωνούμε. Μην του το κάνετε αυτό. Όχι. Αυτό που λέει μια κακή συμφωνία από τη μη λύση είναι ό,τι καλύτερο. Και όσον αφορά και για τα δημοσιοποίησμα, και θα ήθελα να θυμίσω το εξής. Αν το 1980. Θυμάστε τότε με το. Κάντε δημοσίευση. Όχι, είπα εγώ. Αλλά εσείς δεν συμφωνείτε με τα δημοσιοποίησματα. Μην το κάνετε αυτό όμως τώρα, έτσι. Που πάω να κλείσω. Όχι, γιατί μας λέτε δεν συμφωνείτε με το δημοσίευμα. Ο κ. Οικονόμου είπε ότι προτιμάει τη μη λύση. Μη λύση. Α, τότε δεν συμφωνούν. Τώρα, όσον αφορά για το δημοψήφισμα. Εγώ θα σας θυμίσω το εξής. Αν το 1980. Τότε που και ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΚΚΕ ήταν ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν γινόταν τότε δημοψήφισμα, το 85% θα ήταν κατά της να. Και αυτό σωστό. Κλείσαμε. Εκείνο που θέλω. Όχι. Επιτρέπει. Μα τελειώνει η εκπομπή, πέφτουν τίτλοι. Εντάξει, σας είπα, δώστε μου χρόνο. Εγώ λέω, θεωρώ ότι αυτή η συνθήκη, αυτή η συμφωνία που ήρθε είναι ό,τι καλύτερο μπορέσαμε να πετύχουμε. Κλείνει πληγές, όπως είπε και ο κύριος Μέρτζος. Ο οποίος Μέρτζος, θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι το 1992. Τι έλεγε μέχρι το 2017 ο κύριος Μέρτζος, ξέρετε. Και τώρα λέει. Και τώρα γύρισε ότι κλείνει πληγή. Κλείσαμε, είναι 10 η ώρα. Οι βουλευτές από εδώ και από εκεί. Κλείσαμε, θα επανέλθουμε. Λέω ότι. Κύριε Σιμορέλη, του ψηφοφόρου, στα Τρίκαλα ρωτήστε. Κλείνει πληγέ. Κλείσαμε, κύριε. Εμείς, κύριε Μέρτζο, έχουμε το θάρρος να το πούμε. Κάποιοι άλλοι. Έτσι. Ευχαριστώ κύριε Σιμορέλη, κύριε Οικονόμου, κυρία Δημαδάμα, κύριε Τσιόδρα, κύριε Πατσίκα. Συνεχίζονται κινητοποιήσεις και την Πέμπτη, κύριε Πατσίκα, κύριε Σιμορέλη, θα επανέλθουμε. Καλό βράδυ, Γιώργος Σιαδήμας, Μάκης Κουρής. Πάμε.